ετησίως φτάσαμε στο 5ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, το να μπορούμε να κάνουμε συνέδρια και θέματα που να αφορούν την καινοτομία και την ανάπτυξη είναι από μόνο του μια καινοτομία. 2 Νοεμβρίου, λοιπόν, στο Πόρτο Παλάς διοργανώνει το kbusiness.gr το 5ο Πολυσυνέδριο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης και υποστηρικτές, την Τράπεζα Πειραιώς, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, το Σύνδεσμο Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος και Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος. Διοργανώνουμε το 5ο Πολυσυνέδριο, Next Generation Αγροτικά Τουρισμός Ανθρώπινο Δυναμικό. Διότι η επόμενη μέρα είναι εδώ και μας ανήκει. Και αυτό για να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε, πρέπει να προβάλλουμε τι καλά υπάρχουν σε αυτούς τους τομείς, να αφουγκριστούμε τις τάσεις των καιρών και να εκμεταλλευτούμε έτσι κάποια πράγματα, να τα κάνουμε έτσι πιο εμπορεύσιμα. Γίνονται πάρα πολλά γεγονότα και ενέργειες στη χώρα μας, αλλά γίνονται και κλείνονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο χωρίς αυτό να βγαίνει προς τα έξω. Η εξωστρέφεια, λοιπόν, δεν είναι μια απλή λέξη, είναι η λέξη κλειδί για να βγούμε από την εσωστρέφειά μας. Εξωστρέφεια, λοιπόν, αγροτικά, τουρισμός, ανθρώπινο δυναμικό, καθώς η ανάπτυξη για να επέλθει πρέπει να επενδύσουμε στη γνώση και παρουσιάσεις καλών παραδειγμάτων που μας κάνουν περήφανος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα παρουσιαστούν όλα στο συνέδριο αυτό. Αυτή η έρευνα αναδεικνύει το τι ζητούν οι νέοι για να πάνε στον τόπο καταγωγής τους. Δηλαδή θέλουν να πάνε στα χωριά τους, αλλά δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Αυτό που ζητούν λοιπόν οι νέοι για να φύγουν στα χωριά τους είναι μια δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία. Ζητούν κίνητρα για να μετακατασταθούν τουλάχιστον 5.000 για να ξεκινήσει αυτή η μετακατάσταση, αλλά και 5.000 για να ξεκινήσουν κάτι τελείως καινούριο. Επίσης, εκτιμούν πως αν 1.000.000 άνθρωποι επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους, θα μειωθεί η ανεργία. Γιατί ρωτήθηκαν και στο πώς εκτιμούν ότι μπορεί να μειωθεί η ανεργία. Και πιστεύουν ότι δεν είναι λύση το γεγονός να φύγουν μετανάστες. Αυτό είναι ενθαρρυντικό στοιχείο της έρευνας. Το ότι ωραία, όλα καλά που ξεσηκωνόμαστε και φεύγουμε στο εξωτερικό για να βρούμε μια λύση. Η λύση δεν θα έρθει αν βγούμε στο εξωτερικό. Εκτιμούν πως πρέπει να μείνουν στον τόπο τους, να δουλέψουν, κάποιος να τους προσέξει, να τους δώσει αυτά τα facilities, αυτές τις υπηρεσίες για να ξεκινήσουν. Δεν λένε όχι να φύγουν στα χωριά τους, αλλά υπό προϋποθέσεις. Γιατί ωραία, όλα καλά. Το θέμα είναι ποιες καλλιέργειες είναι του μέλλοντος. Μία καλλιέργεια θα παρουσιάσουμε εμείς στο συνέδριο και είναι η φαρμακευτική καλλιέργεια. Είναι τα αγροδιατροφικά. Είναι οι τεχνολογίες που πρέπει να υιοθετήσουμε για να προχωρήσουμε στην γεωργική παραγωγή. Υπάρχει προβληματισμός. Η έρευνα δείχνει και το πώς βλέπουν τους κλάδους της γεωργίας και των υπηρεσιών. Πόσο έχει διαβρώσει η κρίση αυτούς τους κλάδους. Και πιστεύουν τους έχουν διαβρώσει. Αλλά ωστόσο βλέπουν τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τουρισμό, να ανεβαίνει. Ιδιαίτερα με την απελευθέρωση των ωραρίων, των καταστημάτων. Γιατί ρωτήθηκαν και γι' αυτό. Και ένα 75% εκτιμά πως αυτό θα βοηθήσει στον τουρισμό της πόλης. Να πούμε ότι το δείγμα ήταν 3.234 άτομα, ήταν πανελλαδική έρευνα στις 13 περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας. Πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 5 έως 19 Σεπτεμβρίου. Την έρευνα εκπώνησε και αυτή τη φορά η Kappa Research για λογαριασμό του και η business.gr και στηρίχθηκε όπως και την προηγούμενη φορά πάνω στα ερωτήματα από προβληματισμούς αγωνίες των αναγνωστών του πόρταλ. Έχουμε δώσει βήμα σε φοιτητές που έχουν βραβευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι business plan. Υπάρχουν επιχειρηματίες που πληρώνουν αδρά για να κάνουν ένα business plan. Αυτοί οι φοιτητές λοιπόν το έχουν έτοιμο. Υπάρχει μια ομάδα που θα μιλήσει για τον υδρόκοσμο. Υπάρχει μια άλλη ομάδα φοιτητών που θα μιλήσει για κοινωνικές εταιρείες. Μια άλλη για πανεπιστημιακές κατασκηνώσεις. Είναι πραγματικά. Βασικά αυτή είναι η επόμενη Ελλάδα. Αυτό είναι και το αισιόδοξο αυτού του συνεδρίου. Σύντομα προς το τέλος θα παρουσιάσουμε και λαμπρά παραδείγματα ευρεσιτεχνιών. Να ξεκινήσουμε από την ομάδα που έχει φτιάξει το ρομπότ, την ομάδα που έχει φτιάξει τη φόρμουλα. Έχουμε μία χημικό και σχεδιάστρια μόδας πλέον που έχει βάλει τα στοιχεία της νανοτεχνολογίας μέσα στα ρούχα. Θα δούμε ρούχα του μέλλοντος. Θα δούμε ευρεσιτεχνίες του τύπου το talk to the lift. Μιλάμε στον ασανσέρ και μας ανεβοκατεβάζει και μας πάει κάπου χωρίς. Αυτό είναι μια εταιρεία θεσσαλονικιώτικη που σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τυφλών του Βόλου και την Gleeman, που είναι μια μεγάλη εταιρεία στους ανακυστήρες, έχουν κάνει μια κοινοπραξία και εξάγουν αυτό το προϊόν στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν θα παρουσιάσουν και ο Mr. Google της Θεσσαλονίκης, που θα παρουσιάσει τους νέους χάρτες που έχει κάνει στο διαδίκτυο. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα αποτελέσματα της κρίσης προφανώς έχουν αγγίξει και μάλιστα πάρα πολύ τη νέα γενιά. Γι' αυτό το λόγο και γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει μια ανάπτυξη στους τομείς της οικονομίας εκείνους που φέρουν άμεσα απτά αποτελέσματα. Δύο τομείς λοιπόν της οικονομίας που φέρουν άμεσα και απτά αποτελέσματα στην ανάπτυξη είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, γεωργία, κτηνοτροφία, λοιεία, δάση. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει οι νέοι να αναζητήσουν τύχη και θα είναι μια καλύτερη τύχη στον πρωτογενή τομέα
Και πιστεύω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξη, από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γίνονται όλες εκείνες οι προετοιμασίες που χρειάζεται, έτσι ώστε στην κυριολεξία να στηρίζουν τους Έλληνες αγρότες, τους νέους αγρότες, τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Ενδεικτικά αναφέρω λοιπόν ότι υπάρχουν σεμινάρια κατάρτισης για νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ότι υπάρχουν τα προγράμματα βελτίωσης που αφορούν ειδικότερα τους νέους αγρότες, που είναι προγράμματα ενίσχυσης έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέες καλλιέργειες ή να βάλουν κάποια ζώα τα οποία έχουν άμεση και θετική απόδοση. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια έτσι συντονισμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να υπάρξει τόνωση του ενδιαφέροντος αλλά και ουσιαστική στήριξη των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η εξωστρέφεια βασίζεται πλέον στους εξής παράγοντες. Στα αγροτικά προϊόντα, διότι αποτελούν τα προϊόντα της αγροδιατροφής, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών αποτελούν την αυαρχίδα των ελληνικών εξαγωγών. Υπάρχει μια τάση επιστροφής των νέων ανθρώπων προς την Ήπεθρο. Πολλοί νέοι με καλούν προσωπικά εμένα ή τα στελέχη τους ΕΒΕ και ρωτάνε ότι πώς μπορώ να βρω ευκαιρίες έτσι ώστε να αξιοποιήσω το χωράφι του παππού, το αμπέλι του παππού, την έκταση των γονέων μου, έτσι ώστε να παράγω και να τυποποιήσω προϊόντα γύρω από τα τρόφιμα και τα ποτά και να τα εξάγω στο εξωτερικό. Από την άλλη, ο τουρισμός φέτος πραγματικά κάνει το θαύμα του. Αυτό επιβεβαιώνει το εθνικό όραμα του ΣΕΒΕ, ώστε το σύνολο της εξωστρέφειας, δηλαδή τουρισμός, εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, να αποτελέσουν το 50% του παραγόμενου ΑΕΠ το 2020, και φαίνεται ότι νομοτελειακά οδηγούμαστε προς τα εκεί. Και τέλος, είναι η καινοτομία και τα νέα μυαλά των νέων ανθρώπων, έτσι ώστε εδώ πέρα να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να δημιουργηθούν ένα πλαίσιο, ένα οικοσύστημα καινοτομίας, όπου θα μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι να κάνουν τα δικά τους startups, να κάνουν τις δικές τους garage companies, που ξεκινάνε με ελάχιστο κεφάλαιο και με ελάχιστα προσόντα τα οποία έχουν, αλλά και το βασικό τους το προσόν είναι το μυαλό τους, να σταματήσει αυτό το λεγόμενο brain drain, η διαφυγή του ανθρώπινου μυαλού, που είναι ό,τι πιο σημαντικό διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δημοσιεύτηκε, όπως είδατε, προχθές η μελέτη όπου η Ελλάδα εκτινάσεται κατά 22 θέσεις, ανεβαίνει ως προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, κυρίως για τους λόγους ότι έχει γίνει πολύ πιο εύκολη η ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Αυτό θα πρέπει στο τρίπτυχο του συγκεκριμένου συνεδρίου, δηλαδή τουρισμός, ανθρώπινο δυναμικό και αγροτικά προϊόντα, να μπορέσει να αποτελέσει μια στρατηγική για ανάπτυξη. Η πέμπτη διοργάνωση κάνει ένα βήμα παραπέρα. Πάει στη Next Generation, επί το ελληνικότερο στη νέα γενιά, στο νέο ανθρώπινο δυναμικό, που καλείται να φέρει την καινοτομία και την ανάπτυξη στη γεωργία και στον τουρισμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το πολυσυνέδριο αυτό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Ραλιώτη Λεπίδου, που εν μέσω οικονομικής κρίσης δεν ησυχάζει, κάθεται έτσι πάνω στα προβλήματα, ψάχνει, βρίσκει χορηγούς, έτσι αναλαμβάνει δράση για να αναδείξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και τη δύναμη του ανθρώπινου δυναμικού ως πηγή ανάπτυξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, αλλά ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει και τα 3 πανεπιστήμια και το ΤΕΙ, το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έτσι έχει φορείς οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικοί, υπάρχει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Πλέον είναι σαφές ότι θα πρέπει να αντιγράψουμε, γιατί δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό και ούτε πρέπει, να αντιγράψουμε επιτυχημένα παραδείγματα σύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής κοινότητας, αυτό που ονομάζεται παγκοσμίως τριπλός έλικας, το Triple Helix Model, το οποίο ουσιαστικά συνδέει
την επιχειρηματική κοινότητα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα κρατικά Ινστιτούτα με ένα συγκεκριμένο στόχο, που είναι η διέξοδος της γνώσης η οποία παράγεται στους προηγούμενους τομείς στην ίδια την αγορά, είτε ως προϊόν είτε ως υπηρεσία. Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελεί πλέον δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε ο κλάδος να αποτελέσει μία από τις στρατηγικές βιομηχανίες της χώρας μαζί με τον τουρισμό και μαζί με την ναυτιλία. Και προφανώς ταυτόχρονα να κερδιθεί το στοίχημα από την έξοδο στην κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ο ΣΕΠΒΕ, αποτελεί βασικό φορέα των εταιριών του κλάδου, αλλά και ταυτόχρονα μοχλό ανάπτυξης για τον μετασχηματισμό της οικονομίας στην ψηφιακή εποχή και καλείται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς εκείνους που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματική αλλά και με την τεχνολογική ανάπτυξη των εταιριών μέσα και έξω από την Ελλάδα, και οι τομείς αυτοί τους οποίους και δίνουν ιδιαίτερα βαρύτητα είναι η εξωστρέφεια, είναι η καινοτομία και είναι και η νέα επιχειρηματικότητα.